και σαν τους άλλους στάθηκαν και εκεί. Τους βρήκαμε αγαπημένους στα μισά για το παλιό μαρτύριο έχει μείνει. Ένα σκυλί τη νύχτα που διψά γυναίκες στη γωνιά μας έχει μείνει. Παραμείνω στην άτομα καθιά. Σήμερα λοιπόν 1η Μαΐου είναι η μέρα απεργίας και όχι αργίας και είμαστε εδώ για να κηρύξουμε τους κοινούς αγώνες των εργαζών ενάντια στα αντιλήψεις και συμφέροντα για αυτονόητα σήμερα κεκτημένα δικαιώματα όπως η οκτάωρη εργασία. Εμβληματικός ο ξεσηκωμός των εργατών στο Σικάγο το Μάιο του 1886 αλλά και των καπνεργατών στη Δράμα το Μάιο του 1888 με πανομοιότυπα αιτήματα για λιγότερες ώρες εργασίας και καλύτερες συνθήκες. Η φετινή πρωτομαγιά θα βρίσκει για μια ακόμη φορά αντιμέτωπους με την κυβερνητική επιχείρηση υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η υγεία από δικαίωμα του λαού και υποχρέωση του κράτους να παρέχει δωρεάν και σε υψηλή ποιότητα μετατρέπεται σε εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Φέτος όμως η εργατική πρωτομαγιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και για τον ελληνικό λαό. Είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να ακουστώ κομματική, αλλά θα μιλήσω μόνο ορισμένα πράγματα που χάθηκαν, κατακτήσεις που κερδίστηκαν στο παρελθόν με αγώνες και αίμα και ήρθε στην κριτική η Νέα Δημοκρατία, εκμεταλλευόμενη την πανδημία στην υγεία, να καταργήσει το οκτάωρο, να αντί για υπερορία να πληρώνει να δίνει μισθό, δηλαδή αμισθό μισθό σου τα δεδομένα να είναι απλά ρεπό, να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην ουσία και να πάνε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας και όλα αυτά που οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια πάρξαν, διεκδίκησαν και παίχτηκαν στο παρελθόν. Ήδη όλα αυτά λοιπόν τώρα να ανατραπούν. 1η του Μάη. Τιμούμε στους αγώνες και στις θυσίες των εργαζομένων της εργατικής τάξης όλου του κόσμου. Τιμούμε τους νεκρούς του Σικάγου του 1886. Τιμούμε τους νεκρούς της Πρωτομαγιάς του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Τιμούμε τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή. Τιμούμε όλους και όλες που δώσαν τη ζωή τους για να μπορούμε σήμερα να έχουμε στοιχειώδη δικαιώματα και αξιοπρέπεια στη ζωή μας. Χάρη στους αγώνες τους καθιερώνεται το οκτάωρο, η κοινωνική ασφάλιση, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σήμερα όλα αυτά σε όλο τον κόσμο πάλι έχουν αυξηθεί. Πρέπει όλες και όλοι μαζί να γυρίσουμε ξανά το ρολόι της ιστορίας προς την κατεύθυνση της προόδου δημοκρατίας. Στις απαρχές του εργατικού κινήματος τα συνδικάτα ξεκίνησαν την δράση τους από την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων που αγωνίστηκαν για καλύτερους μισθούς και συντάξεις και για την κατηγορήση των εργατικών του δικαιωμάτων, την υγειονομική του περίθαλψη, ένα ανθρώπινο ωράριο, ασφαλότερες συνθήκες και υγιές περιβάλλον εργασίας, αλλά και αξιοπρεπή διαβίωση. Όπως έλεγα, αυτός είναι ο σωστός ο τρόπος. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν, έχουν πάρα πολλά που τους ενώνει. Η 1η Μαΐου πάντοτε είναι η μέρα στην οποία πρέπει εδώ να κάνουμε μια ανασύνταξη και να δούμε σαν εργατικό κίνημα, σαν εργαζόμενοι, τι καταφέραμε και τι προσπαθούμε από εδώ και πέρα να πετύχουμε. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, οι νοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν επικρατήσει και όλα όσα ήταν αυτονόητα, το 8ωρο, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες ύπνος, έτσι όπως το είχαν καταφέρει οι εργαζόμενοι πριν 136 χρόνια, δεν υπάρχουν. Αυτά όμως εμείς οφείλουμε να τα ανατρέψουμε. Να τα ανατρέψουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Σήμερα, 1η Μαΐου, είμαι αναμνήμης, είναι τιμή για τους εκατόμιδες αίματος και εκατοντάδες θύματα που έπεσαν για να οδηγήσουν εμάς εδώ που είμαστε σήμερα. Εμείς ως συνταξιούχοι
πολιτικό σύστημα. Γιατί δούμε ότι αδικηθήκαμε ακραία από το πολιτικό σύστημα. Ως συνταξιούχοι πληρώνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι από το μέλλον. Αυτές οι καταρτήσεις των εργαζομένων έχει βάλει στο στόχαστρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αφού με τα εργατικά νομοσχέδια που ψήφισε στη Βουλή, καθίδησε το οκτάωρο, τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και το δικαίωμά μας στην απεργία. Διαλύει έτσι τους τρεις πυλώνες του κοινωνικού κράτους: υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση. Οι μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις στις 8 και στις 16 Μάρτη αποτελούν παρακαταθήκη για τους αγώνες που έρχονται. Ο φετινός γιορτασμός της Πρωτομαγιάς για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί την αφιτερία για ενωτικούς αποφασιστικούς αγώνες για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Πραγματικά πέρασαν 134 χρόνια από εκείνη την ημέρα. 134 χρόνια και ακόμα οι εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν το δίκιο τους. Έχουν γίνει πάρα πολλά σε αυτά τα 134 χρόνια και πιστεύω πραγματικά ότι θα χρειαστούν πολλά ακόμα για να φτάσει εκεί την ημέρα που τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα και ο συνδικαλισμός δεν θα χρειάζεται σε αυτόν τον τόπο. Θα μιλάμε πραγματικά για δικαιοσύνη, για όρους εργασίας ανθρώπινους, για ωράρια ανθρώπινα, για μισθούς αξιοπρέπειας και πολλά άλλα, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, τα βασικά αιτήματα της εργατικής τάξης. Είναι λυπηρό λοιπόν, αφού πέρασαν τόσα χρόνια, ήρθε η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και ακόμα οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να βρουν τον δρόμο τους, γιατί κάποιοι βάζουν εμπόδια, και αυτοί φυσικά είναι κάποια κόμματα, που άλλα λένε πριν τις εκλογές και άλλα λένε μετά. Έτσι λοιπόν, χρόνια τώρα, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, εμείς και τα παιδιά μας, συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμαστε από την ανεργία, από τη φτώχεια και τη μιζέρια, από την ακρίβεια, από τα διάφορα αυτά που ανακαλύπτουν εδώ και 12 χρόνια. Ζήσαμε τα μνημόνια, ζήσαμε την υγειονομική κρίση και τώρα ζούμε το χειρότερο πράγμα, την πείνα και την εξαθλίωση. Έτσι λοιπόν και τα παιδικά και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να γίνουν πιο δημοκρατικές προς τους εργαζόμενους, γιατί και τα αφεντικά δεν μπορούν χωρίς εμάς, αλλά και εμείς δεν μπορούμε χωρίς τα αφεντικά. Έτσι λοιπόν θα καθίσουμε στο τραπέζι οι δυο μας για να υπογράψουμε την καινούργια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα λέει πόσο θα παίρνουμε εμείς. Και όχι θα πίνουμε κάποιους άλλους που δεν έχουν κάνει ένα ένσημο όπως ο Υπουργός Εργασίας να αποφασίζει πόσο θα πληρώνουμε εμείς. Αυτό είναι δημοκρατία. Όταν αφήσουν τα συνδικάτα και τους εργοδότες να αποφασίσουν από μόνοι τους για τους όρους αμοιβής της εργασίας. Ζήτω λοιπόν η εργατική πρωτομαγιά και ο αγώνας συνεχίζεται. Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάχιστο των μισθωτών και συνταξιούχων, πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής, εκτεταμένης φορολογικής παραβατικότητας που έχει επίπτωση στους εργαζομένους. Αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης του εθνικού πλούτου και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας. Προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης για μια δίκαιη μετάβαση με αξιοπρεπείς και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Ζήτω η εργατική τάξη και η αγώνα.